Τι εκπομπή ήταν αυτή που κάναμε τώρα, ξέρεις τι. Το πρόβλημα είναι ότι θα με βρίσκουν από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι. Σοβαρά. Mm. Γιατί? Επειδή είπες την αλήθεια, χθες την πραγματικότητα. Επειδή είπα αυτά που πιστεύω. Θα πρέπει να πεις. Καλά και εμένα με βρίζουν, να μην νομίζεις. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ δεν ήθελα. Μια φορά ήρθες και εσύ στην Κύπρο, κάναμε μια εκπομπή εδώ πέρα μπροστά στον κόσμο. Μια φορά ήρθες στην Κύπρο. Να κάνουμε εκπομπή μαζί. Για την εκπομπή, ναι. Ναι. Καλύτερα να φέρεις τα παιδιά σου και να κάνεις την εκπομπή με τα παιδιά σου. Γιατί με την εκπομπή αυτή που κάνω εγώ θα σε χαρακτηρίσουν και εσένα. Να σου πω, δεν απασχολεί καθόλου. Καθόλου. Όχι, καθόλου. Εγώ από την αλήθεια. Έπαθα και πιο σαφά, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. 2-3 σαφά. Ναι. Κατά πια. Φαντάζομαι εγώ πόσο θα είχα κάνει. Ζάμπωσα και την γλώσσα μου κάπου. Ναι, εκεί τη στιγμή. Αν με έλεγε κάνει 2-3, θα έχω κάνει. Ξέρει, εκεί την ώρα θα με γλωσσοφάγανε και θα λέγανε τι λε, καλαμαρά. Και γι' αυτό θα ακούσα την γλώσσα μου και έγινε σαρδάμ. Αλλά εντάξει. Φιλαράκια δεν γίνεται διαφορετικά και τα σαρδάμ μέσα στο παιχνίδι είναι. Εννοείται. Όταν είσαι αληθινός, πάντα έτσι δεν είναι. Πώς σου πάνηκε η Κύπρος, θα μου πω τι έχεις να έρθεις. Έχω 2 χρόνια αυτό. 2 χρόνια. Λόγω του ήμου, πέρα. Πώς σου φάνηκε αυτά τα 2 χρόνια, αλλάξε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Κύπροι είναι ήδη, όπως τους ήξερα. Όπως τους ήξερες. Πάντως η πόλη έχει αλλάξει λιγάκι, έτσι. Έχουν γίνει κάποια έτσι αργά, ναι. Η πλατεία Ελευθερίας. Ναι, αλλάξαν. Ναι, εντάξει, ναι. Ξέρεις, αυτή η Ιβραήλ. Έχει χρόνια που πάει, έτσι. Σαν το γεφύρι σαν το γεφύρι. Όχι, σίγουρα, ναι. Που λέγαμε ποτέ δεν θα πει. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ την Κυριακή φίλης, έτσι. Κυριακή. Οπότε την άλλη εβδομάδα κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, μια την παίξουμε την άλλη εβδομάδα. Ξέρετε, κάνουμε εκπομπή, ποικίλου τέτοιου ιστορική. Απ' όλα. Μου χώνεται συνέχεια, δηλαδή μιλάω και μου χώνεται. Αν τα καταφέρω. Ναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι σε κινήματα, ξέρεις, είναι στο κίνημα κύμα ελληνισμού. Κίνημα υπερμήμης αξιών ελληνισμού. Ναι, αυτό. Κίνημα ελληνισμού. Ναι. Και εγώ αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Το οποίο έχει έρθει να ενωθεί με όλους τους Έλληνες από το χώρο της γης και αποδεικνύεται με τη δική μας συνεργασία. Ναι. Γιατί είμαστε κι εμείς δύο Έλληνες. Ναι. Εσύ κατοικείς στην Κύπρο. Εσύ στην Αγγλία. Και μας γνώρισε κάποιος Έλληνας που ζει στη Φιλανδία. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε. Γνωριστήκαμε. Ναι. Ο Ελληνισμός παντού ενώνει, να το θυμάστε. Σοφία. Και πρέπει να στηριχθεί στις ρίζες του. Ξέχασε αυτήν την εκπομπή που κάναμε σήμερα. Δεν θέλω να αλλάξεις γνώμη για μένα. Εγώ να αλλάξω γνώμη για σένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γεια σας φιλαράκια. Τα ήθελα και τα πάμε. Καλά έκανα. Perfect.